Σήμερα το ΚΚΕ με σιγουριά μπορεί να πει πως κατάφερε να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με την εργατική τάξη, με πλατιές εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Σήμερα το 21ο συνέδριο του κόμματός μας εκτίμησε πως μπορούμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο και πιο αποφασιστικά τους δεσμούς μας με τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις, με την πιο ενεργή συμμετοχή και δράσεις τους στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και την ένταξή τους στο δραστήριο και ενεργό περίγυρο του ΚΚΕ, τη συμμετοχή τους στις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί σύντροφοι, πως μπροστά μας έχουμε πολλές σημαντικές εξελίξεις και μεγάλες μάχες. Βλέπουμε πως οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και αντιθέσεις για το μοίρασμα και τον έλεγχο των αγορών, με επίκεντρο τις πηγές ενέργειας, τον ορυκτό πλούτο, τις μεταφορές, τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και ό,τι σχετίζεται γενικότερα με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη γενικευμένη αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, την ονομαζόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι σε εξέλιξη τάσεις αναδιάταξης περιφερειακών και διεθνών οικονομικών πολιτικών και στρατιωτικών πολιτικών συμμαχιών. Είδαμε παραδείγματος χάρη τη συμφωνία AUKUS ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία, που αναβαθμίζει τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, όπως άλλωστε και η αποχώρηση των Αμερικανικών και Ανατοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, που συνδέεται με την διαπάλη που διεξάγεται σήμερα στο υπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι η ισχυρότερη υπεριαλιστική δύναμη, και στην Κίνα, στην οποία έχουν εδραιωθεί οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και η οποία αντικειμενικά έχει τις προϋποθέσεις να αμφισβητήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο υπεριαλιστικό σύστημα. Ειδικά για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε πως σήμερα έχουν δοκιμαστεί όλες οι αστικές κυβερνητικές πολιτικές. Η κλασική σοσιαλδημοκρατία, η κλασική νεοφιλελεύθερη δεξιά διακυβέρνηση, η κυβέρνηση συνεργασίας ή ακόμα και αυτή των τεχνοκρατών, η κυβέρνηση της αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, και όλες φόρτωσαν νέα βάρη, νέα αντιλαϊκά μέτρα στις πλάτες των εργαζομένων. Σήμερα στην Ελλάδα κυβερνά το δεξιό φιλελεύθερο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, υιοθετεί πολιτική μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης, επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και νομισματικής χαλάρωσης για να στηριχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Απ' την άλλη, τα σοσιαλδημοκρατικά αστικά κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζονται ως οι πιο αυθεντικοί εκφραστές μιας ανάλογης, πιο επεκτατικής κρατικής πολιτικής, χωρίς όμως πιστικότητα, αφού βαρύνονται ως υπεύθυνοι της μνημονιακής διαχείρισης της οικονομικής κρίσης, με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σε κοινωνικές δαπάνες, με πλήθος αντιλαϊκών μέτρων που λήφθηκαν επί των κυβερνήσεών τους. Η αριστερή, σε εισαγωγικά, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη αυτή, παραδείγματος χάρη, χτύπησε τα συνδικάτα, το δικαίωμα στην απεργία. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έρχεται και περνά νέο νόμο στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση. Πρώτος, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την προσπάθεια για αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα, ο Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει τον ΤΡΑΠ διαβολικά καλό. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μετατρέψει τη χώρα μας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο νέων πολέμων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όλα τα αστικά κόμματα, άσχετα από το ιδεολογικό και πολιτικό τους περιτύλιγμα, επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν την αστική τάξη της Ελλάδας,
που επιδιώκει την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, την ενίσχυση της εξουσίας της, τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, συμμετέχοντας ενεργά στους στρατιωτικούς πολιτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος και τα μέσα της γεωπολιτικής αναβάθμισης υιοθετούνται και προωθούνται παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις από τα αστικά κόμματα, από τις κυβερνήσεις, μονοκομματικές ή συμμαχικές, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ πριν, όσο και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αποτελεί δηλαδή στρατηγική επιλογή όλων των ελληνικών αστικών κομμάτων και βασικό στοιχείο της στρατηγικής τους σύμπλευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό εκφράζεται πια και σε επίπεδο προσώπων. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, θέλησε να διορίσει νέο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον πρώην Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει στη Νέα Δημοκρατία, λόγω της πανδημίας, να διοριστεί κοινός Υπουργός Υγείας. Η δράση του κόμματος έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και σημαντική πείρα. Το ΚΚΕ συνέβαλε καθοριστικά ώστε ένα σημαντικό τμήμα της εργατικής τάξης να αντιστέκεται και να δείχνει εξαιρετικά στοιχεία αντοχής. Κράτησε ζωντανή την αξία της αγωνιστικής συνδικαλιστικής οργάνωσης. Συγκρότησε δυνάμεις, ανασύνταξε συνδικάτα, διαπαιδαγώγησε μια νέα γενιά αγωνιστών με γραμμή ενάντια στους καπιταλιστές, στο κράτος και τους μηχανισμούς του, τις υπεριαλιστικές συμμαχίες του. Σήμερα επιδιώκουμε την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την προετοιμασία και ανάπτυξη της ικανότητας δράσης του, για να αντιπαρατεθεί με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα σε συμμαχία με τα λαϊκά τμήματα των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της Υπαίθρου, που παλεύουν για την επιβίωσή τους ενάντια στην ενιαία επεξεργασμένη στρατηγική του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής εξουσίας. Οι δύο δρόμοι ανάπτυξης, ή για το κεφάλαιο ή για το λαό, θα είναι η βασική γραμμή αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Εκτιμούμε πως σήμερα είμαστε πιο ικανοί να κλιμακώσουμε την πάλη, να περνάμε στην αντεπίθεση, να επιδιώκουμε οι καθημερινοί αγώνες και ο τοπικός κλαδικός συντονισμός της πάλης να μετατρέπονται στην πορεία σε ένα ενιαίο πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της.